Στα Ιωάννινα βρίσκεται η αποστολή του ΠΑΣ Λαμία, όπου αύριο στις 8 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τον τοπικό ΠΑΣ Γιάννινα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα της Θειότιδας θα αναζητήσει ένα θετικό αποτέλεσμα σε μια αρκετά δυνατή έδρα. Ο Τζιανλούκα Φέστα θέλει να κρατήσει τα θετικά στοιχεία που έδειξαν οι παίκτες του στο μάτς της πρεμιέρας με την ΑΕΚ, αλλά και να αποφύγουν τα λάθη που στήχησαν. Είχαμε μια καλή εικόνα στο πρώτο παιχνίδι, δυστυχώς ατυχήσαμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να πάμε στα Γιάννα να πάρουμε όσους βαθμούς μπορέσουμε, αν καταφέρουμε και τους 3 βαθμούς, γιατί η συνέχεια είναι δύσκολη και έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα στο οποίο θα το αντιμετωπίσουμε αγώνα-αγώνα. Πάντως η ομάδα παρά τα αρκετά προβλήματα που έχει στην πρεμιέρα, 10 απουσίες, έδειξε αρκετά καλά στοιχεία και το σκορ ίσως να δείχνει λίγο πλασματικό το 3-0. Ναι, όντως δείχνει λίγο πλασματικό. Δυστυχώς είχαμε κάποιες στιγμές αδυναμίες και τις πληρώσαμε. Η ομάδα όμως έχει εντάξει ένα ρόστερ που έχει βάθος, έχει ίδιους παίκτες σε κάθε θέση και έτσι δεν φάνηκαν οι απουσίες. Το ματς Γιάννινα θα κριθεί στη δύναμη και όποιος καταφέρει να αξιοποιήσει τη μία ευκαιρία και κρατήσει το σκορ. Αυτό πιστεύω, γιατί εντάξει είναι δύο ομάδες ίδιας δυναμικής. Και πρέπει να αποκομίσουμε, όπως προανέφερα, τους 3 βαθμούς. Ο Ιταλός τεχνικός μετρά αρκετές επιστροφές, καθώς θα έχει στη διάθεσή του τους Σαράνο, Φαντέτζο, Μπεχαράνο, Τζανδάρη και Γιακουμάκη, που έλειψαν στην πρεμιέρα. Βέβαια, δεν λείπουν και οι απουσίες, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι Μαρμεντίνη, Καραμάνος, Μποάκε, Μπενίτες, Ρόμανιτς, Γκέντσογλου και Μαργαρίτης. Ένας αντίπαλος πιο κοντά στα μέτρα της Λαμίας σε σχέση με το μάτς της πρεμιέρας με την ΑΕΚ. Πώς το βλέπεις? Σίγουρα είναι πιο βατό το παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Η ΑΕΚ είναι μια από τις διεκδικήτριες του τίτλου. Εμείς πάμε για την νίκη όπως πρέπει να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ήρθε και η ώρα να δείξουμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής σε ένα παιχνίδι που πραγματικά θα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε σε μεγαλύτερο βαθμό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να είμαστε αυτοί που πρέπει, να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή και να πάρουμε την πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα. Πού πιστεύεις θα κριθεί αυτό το παιχνίδι? Σίγουρα στις λεπτομέρειες. Είναι, θεωρώ, κοντινές ομάδες σε πολλά επίπεδα. Ο πιο σοβαρός, ο πιο προσγειωμένος και ο πιο δυνατός το να θελήσει τη νίκη θα είναι αυτός που θα τα καταφέρει στο τέλος. Νομίζω ένα παιχνίδι λεπτομεριών. Πάντως η ομάδα έδειξε αρκετά καλά στοιχεία και στο μάτς της πρεμιέρας με την ΑΕΚ, παρότι το 3-0 δείχνει λίγο βαρύ σκορ. Έχουμε καλό ρόστερ, νομίζω ότι έχουμε καλό υλικό. Με τις μεγάλες ομάδες ξέρετε πώς είναι. Άμα καταφέρουν και πιάσουν απόδοση ή βρουν ψυχολογία, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Αυτοί βρήκαν ένα δεύτερο γκολ, μετά ήταν ανοιχτό το παιχνίδι, ήταν πιο εύκολο για αυτούς, γι' αυτό πήγε το σκορ εκεί. Εμείς κοιτάμε τα καλά, αυτά που πιάσαμε δηλαδή και θέλουμε να συνεχίσουμε και αυτά που δεν καταφέραμε να κάνουμε να τα βελτιώσουμε. Τώρα είναι μπροστά μας ένα παιχνίδι που έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε όλα. Πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα της Super League? Θεωρείς είναι ένα πρωτάθλημα, θα λέγαμε, δύο ταχυτήτων, οι ομάδες που πάνε για Ευρώπη και άλλες είναι όλες το ίδιο? Δεν ξέρω αν θα είναι δύο ταχυτήτων, αλλά οι 5 μεγάλες ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι θα ξεφύγουν. Και μετά θα υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μεταξύ των άλλων. Νομίζω ότι από την 6η ομάδα και κάτω θα είναι όλες ανταγωνιστικές. Δεν βλέπω κάποια να ξεφεύγει, κάποια να μένει πολύ. Την αναμέτρηση στους οσημάδες θα διευθύνει ο Τσακαλίδης του Συνδέσμου Χαλκιδικής, με βοηθούς τους Χριστάκογλου του Συνδέσμου Χαλκιδικής και Στάικο του Συνδέσμου Λάρισας, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Τσιμεντερίδης του Συνδέσμου Κοζάνης. Διαιτητής ΒΑΡ θα είναι ο Σιδηρόπουλος του Συνδέσμου Δωδεκανήσου, με βοηθό τον Κωνσταρά του Συνδέσμου Τολοκαρνανίας.